Στη Γάζα τώρα που μετά την επίθεση Ισραηλινών που προκάλεσε το θάνατο 15 ανθρώπων ανάμεσά τους και στελέχη της Τζιχάντ, οι Παλαιστίνοι απαντούν με εκτόξευση δεκάδων ρουχετών. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης, Γιώργο. Η Ισλαμιστική Τζιχάντα απάντησε κατά τη διάρκεια τη νύχτα με καταιγισμό 160 ρουκετών που χτύπησαν το νότιο Ισραήλ μετά τι αεροπορικέ επιδρομέ του Ισραήλ στη Λωρίδα τη Γάζα. Από τι επιθέσει των Ισραηλινών έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά του και ένα παιδί 5 ετών, ενώ έχουν τραυματιστεί 75. Στου νεκρού συγκαταλέγεται και ανώτερο διηγητή τη οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ. Οι Σιρήνε απόψε ήχισαν για πρώτη φορά από την αρχή τη κλιμάκωση αυτή τη στο Τελαβίβ. Ενώ ο Ισραηλινός στρατό ανακοινώνει ότι ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει επιδρομέ που θα διαρκέσουν μια εβδομάδα στη Ρο... λωρίδα τη Γάζας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργό, ο Γιαήρ Λαπίτ, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατό διεξάγει επιχείρηση κατά άμεσης απειλής yes. και ας άλλα μην έφτανα όλα αυτά, η κρίση μπορεί να πάρει και ευρύτερες διαστάσεις καθώς από το Ιράν ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις τελευταίες επιθέσεις του κατά των Παλαιστινίων στη Λοδίδα της Γάζας. Στουρκοφελίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.